Το χαμηλό κόστος παραγωγής θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της κατασκευής συστήματος πρόβλεψης κεραυνών. Η Prisma ηλεκτρονικά συμμετέχει σε αυτό το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα. Τα αισθητήρια του συστήματος θα τοποθετούνται σε ψηλά σημεία από όπου θα στέλνονται τα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα και θα χαρτογραφείται η περιοχή που εντοπίζονται οι περισσότεροι κεραυνοί. Για ακόμη μια φορά η Prisma ηλεκτρονικά πρωτοπορεί συμμετέχοντας σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό να κατασκευαστεί ένα χαμηλού κόστου σύστημα, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί και να προβλέπει τους κεραυνούς. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν αισθητήρια χαμηλού κόστους, τα οποία και θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία όπως σε βουνά ή σε κτίρια, από που θα στέλνονται και τα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα. Και όλα αυτά θα στέλνουν κάποια δεδομένα πίσω σε ένα κεντρικό σύστημα, οπότε μετά θα μπορούμε να κάνουμε τη χαρτογράφηση της περιοχής για να βλέπουμε πού έχουμε περισσότερους κεραυνούς ή πού μπορούμε να προβλέψουμε έστω. Και αυτό είναι, αυτή η πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν έχουμε για εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, φωτοβολταϊκά πάρκα, για τέτοια θέματα. Οι κεραυνοί αποδεικνύονται καταστροφική για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, οπότε η κατασκευή του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της μετεωρολογίας βρήκαν ένα κενό στην αγορά, το οποίο θέλουν να καλύψουν, προσφέροντας πιο αξιόπιστες υπηρεσίες και πιο φθηνές υπηρεσίες στους πελάτες τους σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόβλεψη των κεραυνών. Αυτό τώρα το σύστημα ουσιαστικά, τι γίνεται όταν έχουμε μία εκένωση, είτε είναι από σύννεφο σε σύννεφο, είτε είναι από σύννεφο προς το έδαφος, δημιουργούνται διάφορα σήματα, κυρίως στις χαμηλές συχνότητες. Αυτές τις συχνότητες εμείς τις λαμβάνουμε πίσω, τις αναλύουμε και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και στο σημείο να κάνουμε μία τρισδιάστατη αναπαράσταση όλου του κεραυνού. Επειδή η Αυστρία, όπως μας είπε, είναι μία μικρή χώρα, αλλά έχει πάρα πολλά βουνά, έχουν πάρα πολύ τοπικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν και ένα τέτοιο φαινόμενο μετεωρολογικό τοπικό καθαρά είναι οι κεραυνοί και οι αστραπές, οπότε τους ενδιαφέρει πάρα πολύ που ασχολούνται με αυτό το θέμα και διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλές μεγάλες φυσικές καταστροφές.